Φίλες και φίλοι, περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα κάνουμε μια κουβέντα τώρα που θα είναι τελείως διαφορετική και σε προσωπικό ύφος, αν θέλετε, αλλά και γενικότερα, για μιας και σήμερα έχω μια ξεχωριστή βιβλιοπαρουσίαση, η οποία πραγματοποιείται το απόγευμα στις 7 στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοτρόπιο, στην οδό Καζαντζής 5 στο κέντρο της πόλης. Εκεί ο Αγρινιώτης γιατρός, ο Γιώργος Φρούτζος, θα μας μιλήσει για την θεωρία του χάους στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα βιβλίο το οποίο γράφηκε μετά από μια πολυετή έρευνα, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, και η οποία, αν θέλετε, παρουσιάζει αρκετές σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, οι οποίες θεωρίες αυτές μάλιστα έχουν σχέση και με την θεωρία του χάους. Σαφώς χρησιμοποιούνται μέσα από το βιβλίο, δίνονται κάποιες απαντήσεις. Κάτι το οποίο, όπως το ακούμε, η θεωρία του χάους στην ανθρώπινη ιστορία, σίγουρα μας δημιουργεί αρκετές απορίες. Το θεωρούμε κάτι πολύ δύσκολο ή δυσκολοχώνευτο ή πολύ εξειδικευμένο, που απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο μικρό αριθμό επιστημόνων. Καταρχήν, ένα βιβλίο πρέπει να πούμε ότι πάει πολύ καλά σε πωλήσεις. Και αυτό σίγουρα κάτι λέει σε αυτόν τον κόσμο που διψάει να διαβάσει κάτι διαφορετικό. Έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά του Γιώργου Φρούτζο, τον Αγρινιώτη γιατρό και συγγραφέα, να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Antenna Star, μιας και εν ώψη της σημερινής παρουσίασης. Γιατρέ, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στον αέρα του Αγρινίου, την πόλη που μεγάλωσα, που βλέπω παλιούς φίλους στην πόλη, που θυμάμαι τα χρόνια που πέρασα στο Αγρίνιο μέχρι τα 19, όταν λόγω των εξετάσεων των Πανελληνίων βρέθηκα τελικά στο Ηράκλειο για να κάνω την ιατρική. Και πάντα το Αγρίνιο ήταν μέσα στην καρδιά μου, δηλαδή είμαι στενά συνδεδεμένος με την πόλη, με τους ανθρώπους, και κατά συνέπεια και χαίρομαι που βρίσκομαι στον αέρα και χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Πάνο τον Τζακανίκα, ένα παλιό συμμαθητή. Ναι, τον είχαμε ένα χρόνο διαφορά. Ναι, ήταν λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά τον θυμάμαι. Ένα παιδί δημιουργικό, πολύ καλό χαρακτήρα, που βλέπω τη διαπρέπεια, ας πούμε, στον αέρα της πόλης. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Και επίσης πολλούς φίλους που συναντώ στον δρόμο. Είμαι πολύ χαρούμενος που η πρώτη μου παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο Αγρίνιο. Άλλωστε, από εδώ ξεκίνησα, από εδώ ξεκίνησε η ζωή μου. Σκέφτηκα ότι και συμβολικά και συναισθηματικά η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου πανελλαδικά θα πρέπει να ξεκινήσει από τα Αγρίνιο. Θα έχουμε και συνέχεια προφανώς, έτσι. Σίγουρα στην Κρήτη, συνέχεια. Ναι, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας έχω ήδη προσκλήσεις να παρουσιάσω το βιβλίο. Δείχνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον το αναγνωστικό κοινό πάνω στο θέμα της ιστορίας, γιατί η ιστορία είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους, αλλά και επειδή το βιβλίο επεκτείνεται και πέρα από την ιστορία, ουσιαστικά είναι μια μεθοδολογία προσέγγισης και ανάλυσης του κόσμου, ένα αναλυτικό εργαλείο το οποίο έχει να κάνει με όλους όσους ασκούν δράση, δηλαδή με όλους τους ανθρώπους πρακτικά, και στα business school τμήματα του βιβλίου ή θέματα που διαπραγματεύεται το βιβλίο σε μεγάλα business school του εξωτερικού διδάσκεται. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο λοιπόν για SEO, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε πολιτικούς αναλυτές. Και σε πολιτικούς, έτσι, όχι μόνο σε αναλυτές, ίσως και σε πολιτικούς. Και σε πολιτικούς φυσικά. Διότι δίνει μια μεθοδολογία σκέψης, δηλαδή το βιβλίο είναι ένα εργαλείο πρακτικά, δίνει ένα εργαλείο σκέψης και είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν διαθέτει κάποιος εργαλεία σκέψης σύγχρονα, γι' αυτό και η όλη προσέγγιση στην ιστορία γίνεται μέσα από πολύ σύγχρονες θεωρίες, όπως τη συστημική θεωρία που εφαρμόζουν περισσότεροι ψυχολόγοι σήμερα στις ομάδες, τη θεωρία της πληροφορίας, τη θεωρία των αποφάσεων. Όλα αυτά συνδέονται με τη θεωρία του χάους. Δηλαδή, τι είναι η θεωρία του χάους? Η μελέτη της πολυπλοκότητας. Ο άνθρωπος είναι φύση πολύπλοκος, η ιστορία είναι φύση πολύπλοκη, συνυπάρχουν πολλές αιτίες σε κάθε γεγονός. Όλα αυτά προσπαθώ να τα προσεγγίσω μέσα από τις σύγχρονες ματιές. Έτσι, ένα εργαλείο είναι χρήσιμο στον οποιονδήποτε, διότι κατανοώντας τον κόσμο, μέσα βέβαια μετά και από το υποκειμενικό στοιχείο του μυαλού που ο καθένας διαθέτει και της κριτικής του ικανότητας, λαμβάνει αποφάσεις. Όμως οι αποφάσεις γίνονται όλο και καλύτερες ή τέλος πάντων βέλτιστες ή καλύτερες για τον ίδιο και για την κοινωνία, γιατί ο στόχος είναι και καλές αποφάσεις για την κοινωνία, όταν ένα εργαλείο χρησιμοποιείται. Οπότε θεωρώ ότι
Αυτός είναι και ο λόγος που παρουσιάζει και μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο. Μάλιστα. Έχουμε κάποιες κριτικές πρώτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, να το σημειώσουμε και αυτό. Έχουν γίνει από πολύ σημαντικούς κριτικούς βιβλίου. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την κριτική που έκανε σε ένα από τα καλύτερα site για το βιβλίο, το literature.gr, ο Αλέξανδρος ο Ψυχογιός. Ο οποίος ο Αλέξανδρος ο Ψυχογιός είναι καθηγητής στο Business School στο Birmingham και τώρα στο Ladbury, ένας διεθνώς πάρα πολύ γνωστός καθηγητής, ο οποίος έχει εκδώσει και πάρα πολλά βιβλία τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Mm. Επίσης έχω μια πάρα πολύ δυνατή κριτική και συνέντευξη με τη Λεύκη της Σαραντινού, μια ιστορικό και εθνολόγο που έχει εκδώσει πάνω από 20 βιβλία. Έχω επίσης και άλλες κριτικές πολύ δυνατές. Πράγματι, και το feedback που παίρνω από τους αναγνώστες είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, αυτό πιστεύω δημιουργεί ένα κλίμα που το βιβλίο και εμπορικά κινείται πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την κίνηση. Όμως ο στόχος δεν είναι μόνο να κινηθεί εμπορικά το βιβλίο, ο στόχος είναι πραγματικά να επιδράσει στην κοινωνία, διότι κάθε βιβλίο είναι ένας διάλογος με την κοινωνία. Ανοίγω λοιπόν, κάνοντας αυτή την έκδοση, το βιβλίο εκδίδεται, άρα φεύγει από το συγγραφέα και περνά στην κοινωνία. Ανοίγω ένα διάλογο με την κοινωνία και ελπίζω ότι ο διάλογος αυτός θα είναι και δημιουργικός και ευχάριστος, αλλά στο τέλος της μέρας που λέμε θα βοηθήσει και την κοινωνία ή θα έχει ένα μικρό έστω αποτύπωμα. Μάλιστα. Αυτό που μου έρχεται σε ερώτηση είναι πώς ένας γιατρός, ο οποίος έζησε μεγάλο στο Αγρίνιο, ας πούμε, κάνετε και το αγροτικό σας εδώ, σωστά. Και το αγροτικό εδώ. Βρέθηκε, βέβαια, εντάξει, για συγκεκριμένο κάτι που συγκεκριμένες συνθήκες στην Κρήτη. Διαπρέψατε και ως γιατρός, εκεί είστε ο γιατρός ορειλά. Και ασχοληθήκατε με ένα τέτοιο αντικείμενο. Τι είναι αυτό που σας έσπρωξε. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μια πολυετή έρευνα. Ένα απόνυμα το οποίο κάνατε αρκετό χρόνο για να το ολοκληρώσετε, σωστά. Ναι, από μικρός είχα το κεντρικό ερώτημα τι είναι κόσμος, πώς λειτουργεί, είχα αναζητήσεις. Όλα τα διαβάσματα τα οποία έκανα σταδιακά ζυμώνονταν μέσα στη σκέψη μου. Βασικά, βασικοί πυλώνες σε αυτή την πορεία θα μπορούσα να αναφέρω ή και βασικές επιρροές, το βιβλίο του Κώστα Αξελού, τον Ηράκλητο, όπου έχουμε στον Ηράκλητο την ενότητα των αντιθέτων και τη βάση της διαλεκτικής, δηλαδή της πάλης των σκέψεων ή της πάλης των αντιθέτων. Θεωρώ πολύ σημαντική επίσης την επίδραση πάνω μου στη σκέψη μου του Κορνήλιου Καστοριάδη με τη φαντασιακή θέσμη της κοινωνίας και την κριτική που άσκησε και στο Χέγγελ και στο Μάρξ και σε όλα αυτά. Και επίσης θεωρώ και πολύ σημαντικό την σχέση μου με τη συστημική ψυχιατρική, κάνοντας ψυχιατρική μαζί με τον Νίκο τον Παρίτσι, ένα συστημικό ψυχίατρο στο Πανεπιστήμιο της του Ηρακλείου, όταν ήμουν φοιτητής, 5ο-6ο έτος και στις κλινικές, αλλά και συνέχεια δουλεύοντας πάνω στη συστημική σκέψη. Και όταν λέμε συστημική, εννοούμε τη μελέτη των ομάδων. Για την συστημική, οι άνθρωποι δρούν σε ομάδες, είναι ομάδες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτή η αλληλεπίδραση, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό, η αλληλεπίδραση, δημιουργεί και κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ένα συν ένα δεν κάνει δύο, αλλά δύο και κάτι. Αυτό το και κάτι είναι οι αναδυόμενες ιδιότητες. Αυτή η μελέτη λοιπόν αυτών των συστημάτων και η αναγνώριση της κοινωνίας ως πολυσυστημική, πολλές οικογένειες μαζί, πολλές ομάδες μαζί, πολλά συστήματα μαζί, τα οποία αλληλεπιδρούν με την πληροφορία, συν σκέψεις όπως τη φαντασιακή θέσμηση του Καστοριάδη, τον ιδεότυπο του Βέμπερ, δηλαδή κοινωνιολογική προσέγγιση των πραγμάτων, με οδήγησε σταδιακά και η αγάπη μου για την ιστορία στην σύλληψη και στην έκδοση του βιβλίου, που είναι τελικά η απάντησή μου στα παιδικά ερωτήματά μου. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που όλοι έχουν απορίες, είχα και εγώ, τις απάντησα. Λίγο μεγάλος. η θεωρία υπάρχει, βέβαια, θα υπάρχει και συνέχεια, είναι το μόνο σίγουρο. Η θεωρία του χάους δεν είναι κάτι πολύ παλιό, έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες, σωστά. Η θεωρία του χάους είναι μια σύγχρονη θεωρία, εμφανίζεται τα τελευταία 50 χρόνια και είναι η προσπάθεια του ανθρώπου, δηλαδή της ανθρώπινης επιστήμης, να μελετήσει την πολυπλοκότητα. Η λέξη χάος
κακώς ουσιαστικά αναφέρεται ως θεωρία του χάους και πραγματικά. Αλλιώς την λέμε στην καθημερινή εμείς, έτσι. Αλλιώς εσείς. Οι άνθρωποι που δεν είναι σχετικοί με τη φυσική, ας πούμε, ή με τις επιστημονικές θεωρίες, μπερδεύει. Η λέξη η θεωρία χάους είναι ένα brand name. Δεν μιλάμε για το χάος στην καθημερινή ζωή, δηλαδή για την αταξία. Είναι μια μεθοδολογία, μια επιστημονική θεωρία, η οποία προσεγγίζει την πολυπλοκότητα. Όταν δηλαδή σε ένα φαινόμενο επιδρούν παραπάνω από τρεις παράγοντες, τρεις δυνάμεις λέμε στη φυσική, οι οποίες εξελίσσονται στο χρόνο, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο επιδρούν μέσα σε μία μέρα πάνω από τρεις παράγοντες. Για να το δούμε λίγο έτσι και πρακτικά. Ταυτόχρονα, κάθε άνθρωπος είναι ενταγμένος μέσα σε μια ομάδα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το σύστημα που έλεγα πριν. Και επίσης τα φαινόμενα τα οποία μελετάει η θεωρία του χάους, που ουσιαστικά μπορούσαμε να την πούμε η θεωρία της πολυπλοκότητας, είναι φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται στον χρόνο. Δηλαδή πάντα υπάρχει διάσταση χρόνου. Δηλαδή μιλάμε για δυναμικά φαινόμενα. Φαινόμενα που εξελίσσονται στον χρόνο. Όμως η ζωή του ανθρώπου εξελίσσεται στον χρόνο. Η κοινωνία εξελίσσεται στον χρόνο. Η ιστορία εξελίσσεται στον χρόνο. Άρα αντιμετωπίζω την ιστορία και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, δηλαδή και τα κοινωνικά φαινόμενα, ως δυναμικά συστήματα. Δηλαδή συστήματα που εξελίσσονται στον χρόνο. Και λόγω της πολυπλοκότητας εμπίπτουν στον τρόπο με τον οποίο βλέπει και μελετά τα θέματα αυτά η θεωρία του χάους. Η θεωρία του χάους έχει, μπορούμε να τη βρούμε στην καθημερινότητά μας, στις αποφάσεις που παίρνουμε. Η θεωρία του χάους μπορούμε να τη βρούμε στην καθημερινότητά μας και ένα πολύ έτσι καλό παράδειγμα το οποίο αναφέρω και στο βιβλίο είναι η πολύ γνωστή ταινία Sliding Doors, Απρόσμενος Έρωτας. Τι γίνεται σε αυτή την ταινία? Η πρωταγωνίστρια, προσπαθώντας να μπει σε ένα τρένο, έχει δύο εκδοχές. Το ένα είναι να προλάβει το τρένο, άρα οι πόρτες να είναι ανοιχτές, ας πούμε, και να μπει στο τρένο. Η δεύτερη εκδοχή είναι οι πόρτες να είναι κλειστές και να μην μπει στο τρένο. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που έχει να κάνει με το άνοιγμα και κλείσιμο μιας πόρτας. Όμως, στη μία περίπτωση, ανάλογα κινείται και πηγαίνει με το τρένο κάπου, στη δεύτερη περίπτωση δεν μπαίνει στο τρένο, άρα χάνει το τρένο και πάει κάπου αλλού. Στη μία περίπτωση πιάνει τον άντρα της με τη φίλη της, χωρίζει, βρίσκει άλλον άντρα, αλλάζει τελείως η ζωή της. Δηλαδή, μία πόρτα που άνοιξε και έκλεισε, έτσι, οδηγεί σε ένα διαζύγιο πρακτικά. Και ένα διαζύγιο οδηγεί και σε μια τελείως διαφορετική. Να το προχωρήσω λίγο παραπέρα, γιατρέ. Δηλαδή, αυτό το ζούμε κάθε μέρα. Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι ίσχυσε και στην τραγωδία στο Τέμπι, έτσι. Κάπως έτσι. Και βέβαια. Και η τραγωδία στο Τέμπι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που πιθανότατα διάφορες αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν με το χι ύψη τρόπο, οδήγησαν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ακόμα πιο έτσι πρακτικό και πώς το λένε, φαινόμενο το οποίο βίωσα κι εγώ για μια μικρή αλλαγή. Είναι η σχέση μου με το Αγρίνιο και με το Ρέθυμνο. Εκεί ανάμεσα παρευλήθη η γυναίκα μου. Λοιπόν, εφόσον με ερωτεύτηκε και δεν με άφηνε να φύγω, έτσι αναγκάστηκα και εγώ να βρεθώ στο Ρέθυμνο. Χιούμορ είναι αυτό. Αλλά μια απόφαση που έχει να κάνει με το ότι απεφάσισα να είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, η οποία είναι οφθαλμίατρος, η οποία έχει την καταγωγή της από το Ρέθυμνο, οδήγησε και σε μια δεύτερη απόφαση να βρεθώ στο Ρέθυμνο και άρα μια τελείως διαφορετική ζωή εν σχέση με το αν είχα κάνει μια επιλογή διαφορετική, άρα να είχα παντρευτεί μια αγρινιώτισσα, μια υπηρώτισσα ή μια, ξέρω εγώ, από τον Εύρο. Yeah. Δηλαδή δημιουργεί μια απόφαση τελείως διαφορετικές ζωές. Άρα από τη σύγχρονη. Και αυτό είναι και το φαινόμενο της πεταλούδας που λένε. Έτσι. Ναι, ότι είναι ένα απλό πράγμα έτσι, που μπορεί να σου αλλάξει όλη τη ζωή. Έτσι. Πολύ να μην το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Η θεωρία του χάους είναι με το φαινόμενο της πεταλούδας. Mm-hmm. Όταν μιλάει για το φαινόμενο της πεταλούδας, που πάλι είναι μια παρομοίωση που χρησιμοποίησε ο Λόρεντς, ένας μετεωρολόγος, για να περιγράψει αυτά τα φαινόμενα, έλεγε ότι αν μια πεταλούδα κουνήσει τα φτερά της στη Βραζιλία, θα κάνει καταιγίδα στο Τέξας. Προφανώς αυτό δεν ισχύει, είναι μια παρομοίωση. Αλλά θέλει να πει πως μια μικρή αλλαγή στα πράγματα μπορούν να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα, εδώ μπαίνει ο χρόνος, το μακροπρόθεσμα, σε μια μεγαλύτερη αλλαγή, την οποία αρχικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να προβλέψουμε.
Μάλιστα. Οπότε φτάνουμε σε όλα αυτά τα οποία μου. Αυτά θα τα πείτε βέβαια και σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου σας, σαφώς. Και ίσως και πιο αναλυτικά θα υπάρχει μια συζήτηση ενδεχομένως. Όπου διάφοροι που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που μπορεί να έχουν κάποιες απορίες, αλλά τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους και ο τρόπος και η οπτική με την οποία βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τη θεωρία του χάους, μέσα από τη συστημική, μπορούν να έρθουν και να ανοίξουμε ένα διάλογο. Εξάλλου, αυτός είναι και ο στόχος μου, ο διάλογος. Μάλιστα. Πολλοί θα θεωρήσουν ότι ακούγοντας αυτά που λέτε εσείς και ακόμα και τον τίτλο του βιβλίου, κάπως τον ξενίζει, κάπως τον μαζεύει και λέει, άστο, αυτό είναι για πολύ εξειδικευμένα ακροατήρια ή για πολύ εξειδικευμένους αναγνώστες, κάποιο επιστημονικό επίπεδο κλπ. Είναι έτσι? Όχι, το βιβλίο είναι αρκετά προσιτό στη γραφή του. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από την επιμέλεια και από τον εκδοτικό οίκο και από μένα το κείμενο να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτό. Υπήρχε ολόκληρη ομάδα η οποία παρακολουθούσε την εξέλιξη του βιβλίου, σωστά. Με την οποία συνεργάστηκα, με πολύ καλούς επιμελητές. Όμως, εδώ πέρα μπαίνει το εξής θέμα. Ότι, όπως είπα, είναι ένα αναλυτικό εργαλείο και με τα παραδείγματα που έδωσα αφορούν και την καθημερινότητα. Άρα σκοπιάσουμε λίγο και για την καθημερινότητα, δηλαδή μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε μπορεί να μας στοιχήσει και οικονομικά. Δηλαδή μερικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται κάτω από διάφορες συνθήκες που μπορεί να είναι ένα ψυχολογικό στρες ή ακόμα και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να σκεφτούμε σε πρώτη φάση, μια και οι αποφάσεις είναι πολυπαραγωγικές, μπορεί να μας οδηγήσουν ακόμα και σε μια οικονομική καταστροφή. Άρα ένα εργαλείο, γι' αυτό και γράφω και στο βιβλίο, ότι δεν μπορώ να δω τρεις γενιές πλούσιους. Η πολύ γνωστή έτσι παρομοίωση ή σκέψη την οποία κάνω. Που λένε συνήθως η τρίτη γενιά είναι αυτή που τα καταστρέφει όλα. Μπράβο, έτσι λένε συνήθως. Η πρώτη γενιά χτίζει, η δεύτερη γενιά πώς το λένε, δημιουργεί κάτι παραπάνω, η τρίτη γενιά καταστρέφει. Αυτό λοιπόν που είναι ένα συχνό και ένας λόγος τον οποίο χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας, εδώ τώρα έρχεται να ερμηνευτεί. Και να το πάω και στην ιστορία. Όταν ο Μάρκος Αυρίλιος σταμάτησε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διαδοχή στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που ήταν στοϊκός, που ήταν ο φιλόσοφος αυτοκράτορας, ο γνωστός Μάρκος Αυρίλιος μετά εις αυτόν, μέχρι τότε πώς γινόταν δηλαδή η διαδοχή? Ο κάθε Ρωμαίος αυτοκράτορας από το περιβάλλον της οικογένειάς του, δηλαδή από τα 30-40 ανήψια του ή κοντινούς του συγγενείς, υιοθετούσε αυτόν που θεωρούσε τον ικανότερο και τον έχριζε διάδοχο. Αυτή είναι η περίπτωση του Κέσσαρα με τον Οκταβιανό. Ο Οκταβιανός ήταν ανιψιός του Κέσσαρα. Υιοθετήθηκε από τον Κέσσαρα και προωθήθηκε στην εξουσία. Και κέρδισε τελικά τον Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. Στο Μάρκο Αυρίλιο όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Για πρώτη φορά ο Μάρκος Αυρίλιος αλλάζει τον τρόπο διαδοχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας γύρω στο 200 και το κάνει με το DNA του. Χρήζει το γιο του, τον Κόμοδο. Δεν υπήρχε κι άλλος γιος όταν πέθανε ο Μάρκος Αυρίλιος. Ο Κόμοδος μέσα σε λίγα χρόνια, προσέξτε, θα αλήρησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό δεν του πήρε πάνω από 4-5 χρόνια. Αρκεί λοιπόν 4-5 χρόνια για να φαλυρίσεις τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Να μην συζητήσουμε για την Ελλάδα λοιπόν. Μάλιστα. Γίνεται σε πιο γρήγορο χρόνο. Ακριβώς. Οι αποφάσεις λοιπόν καθορίζουν πάρα πολλά πράγματα. Όπως μου τα λέτε, ενδεχομένως το βιβλίο αυτό να είναι και ένα εργαλείο για τους πολιτικούς μας. Ίσως να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να σκέφτονται λίγο περισσότερο, να λαμβάνουν υπόψη τους πάρα πολλά πράγματα πριν πάρουν μια απόφαση. Είναι ένα εργαλείο πολιτικής ανάλυσης και σίγουρα είναι χρήσιμο και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά, αλλά και για τους πολιτικούς σίγουρα. Πείτε μου λίγο για τις σχέσεις σας με το Αγρίνιο, έτσι εξακολουθούν να υπάρχουν, να είναι στενές, να το σκέφτεστε εκεί που βρίσκεστε. Καταρχάς, ας πούμε, η οικογένειά μου ζει στο Αγρίνιο, έτσι. Πάρα πολλοί συγγενείς, φίλοι βρίσκονται στο Αγρίνιο. Με πάρα πολλούς Αγρινιώτες μιλάω. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το εξηγήσει, αλλά όταν περνάω τη θάλασσα, ας πούμε, φτάνω στην Αθήνα και αρχίζω να πλησιάζω, περνώντας και τη γέφυρα του Ρίου Αντίριου προς το Αγρίνιο, αισθάνομαι μια έτσι αγαλίαση στην ψυχή. Νομίζω ότι αυτή συνεχίζει. Μαγάρι να σκέφτονταν όλοι όσοι διαπρέπουν εκτός έτσι για την πόλη τους και για την περιοχή τους. Αυτό συνεχίζει μέχρι και την Ήπειρο, γιατί η καταγωγή μου έχει και ηπειρωτική καταγωγή. Άρα όλο αυτό το τόξο από Αγρίνιο μέχρι Γιάννενα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Άρα πάντα το σκέφτομαι, πάντα βλέπω τα νέα του Αγρινίου, παρακολουθώ το πολύ καλό site του Αγρίνιο Press, το Αγρίνιο News, το Συνείδησης, το Αγρίνιο Times.
ενημερώνουμε σταθερά, ας πούμε, για τα γεγονότα. Και θέλετε να ενημερώσετε για τα τεκτενόμενα, τα παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα, τα τεκτενόμενα της περιοχής, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Τα παρακολουθώ, ναι, με λεπτομέρειες. Να πάμε λίγο παραπέρα. Βέβαια, το βιβλίο κυκλοφόρησε, πάει πολύ καλά. Είπαμε, πολύ καλές κριτικές, πολλές παρουσιάσεις. Βλέπω, το κυνηγάτε και εσείς. Θέλετε να γίνει κτήμα όσο δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Δεν το αφήνετε έτσι, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο και τέλος κάνω και δύο βιβλίο παρουσιάσεις, γεια σας. Το τρέχετε γιατί, πολύ. Νομίζω ότι έχω φτάσει σε μια ηλικία ωριμότητας, τώρα που είμαι 50 κάτι, που αν δεν υπήρχε, αν δεν είχα το κίνητρο το εσωτερικό, αυτό που ο Βέμπερ είδε και στους Προτεστάντες για δημιουργία, άρα να θέλω να ανοίξω το διάλογο με την κοινωνία πραγματικά και άρα να θέλω να επιδράσω και να αλληλεπιδράσω με την κοινωνία, να δώσω και να πάρω, δηλαδή είναι ένα είδος προσφοράς, το οποίο έχει ένα βαθύ εσωτερικό κίνητρο, δεν θα υπήρχε λόγος να το κάνω. Ενδεχομένως η συζήτηση που θα προκληθεί, που θα σας δώσει κάποιο έναυσμα για κάτι ακόμη επιπλέον, κάτι νέο, κάτι για ένα δεύτερο βιβλίο. Όλες οι συζητήσεις, σύμφωνα και με τη συστημική και αυτό που αναλύω στο βιβλίο, δηλαδή το feedback, δίνω πληροφορία, παίρνω πληροφορία, δημιουργούν καινούρια γνώση. Η καινούρια γνώση, σύμφωνα με τη θεωρία της πληροφορίας, προκύπτει όταν η πληροφορία περνά ένα όριο. Άρα, πληροφορία για την πληροφορία και νέες αναδυόμενες ιδιότητες συνιστούν τη νέα γνώση. Mm-hmm. Γιατί να μην θέλουμε να γίνουμε σοφότεροι? Οπότε σας βλέπω να επανακάμπτετε. Οπότε διάλογος. Διάλογος και βλέπουμε έτσι, ναι, για ένα ενδεχομένως νέο δημιούργημα της σκέψης αυτής. Σίγουρα πάντως πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ χρήσιμη κουβέντα το απόγευμα στο βιβλιοτρόπιο, ναι, με όσους παραβρεθούν στην παρουσίαση αυτή. Θα έχω τη χαρά να είμαι και εγώ εκεί. Οπότε θα τα πούμε και γιατρέ έτσι το απόγευμα ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω την αποφώνηση εγώ της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, μαζί μας ήταν ο Γιώργος Φρούτζος, γιατρός Αγρινιώτης, ο οποίος έγραψε τη θεωρία του χάους, που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες. Ένα βιβλίο το οποίο η θεωρία του χάους είναι ανθρώπινη ιστορία, επαναλαμβάνω, πάει και πολύ καλά. Έχει αποσπάσει και πολύ καλές κριτικές. Και η πρώτη παρουσίαση λοιπόν του βιβλίου αυτού γίνεται εδώ στην γενέτειρα του Γιώργου Φρούτζου, στο Αγρίνιο, στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοτρόπιο, στις 7 το απόγευμα σήμερα. Όσοι μπορείτε να παραδεθείτε και να λύσετε ενδεχομένως κάποιες απορίες σας. Πριν κλείσω.